Καλημέρα κύριε Πρωτούλη. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Από την Παρασκευή είχα πει ότι θα ασχοληθούμε με το θέμα της Κομματέρης, ένα έγκλημα που συνεχίζεται να γίνεται στην ευρύτερη περιοχή, στο Λεκανοπέδιο. Από νέος ρεπόρτερ παρακολουθώντας όλα αυτά και με την έκθεση του Πολυτεχνείου και αυτό που διαπιστώνω, γιατί άλλο τι λέμε, άλλο η πράξη, έτσι, γιατί και η πολιτική από την πράξη κρίνεται. Βλέπω ότι συνεχώς μένει εδώ στην περιοχή, στη Φυλή και επεκτείνεται κιόλας. Δυστυχώς. Τι γίνεται με αυτό? Τα χρόνια κρατάει αυτή η ιστορία και όσοι έχουμε πλέον, εντάξει όλοι νέοι είμαστε, αλλά κάποια χρόνια τα έχουμε και στο κίνημα ενάντια στη Κομματερία αλλά και συνολικότερα στο εργατικό λαϊκό κίνημα, ιδιαίτερα τα τελευταία 20-30 χρόνια είμαστε θεατές στο ίδιο έργο. Δηλαδή όλο κλείνει, όλο υπάρχει μια εναλλακτική για τα σκουπίδια, όλο εμφανίζονται καινούργια προγράμματα, όλο και έχουμε ένα καινούριο σχέδιο για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος που είναι που θα πάνε τα στέρεα απορρίμματα της Αττικής και τελευταία στιγμή πάλι βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα επέκταση, μπροστά σε μια νέα χωματερή, πάλι στο ίδιο ακριβώς ένα σημείο και μοναδικό, που είναι τα Ανουλιώς και η Φυλή. Αυτό είχαμε και προχτές στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Όπου δηλαδή, υπήρχε και διαμαρτυρία, έτσι. Λόγια. Ναι, ναι, πάλι μετά τα μεγάλα λόγια, ότι θα αλλάξει η κατάσταση με τα απορρίμματα, ότι θα πάρει ανάσα ο λαός της Δυτικής Αττικής, ξανά έχουμε το ίδιο πράγμα. Δηλαδή έχουμε ένα συνεχιζόμενο έγκλημα. Αυτή τη φορά όμως έχει ορισμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να τα γνωρίζουν και οι ακροατές και πρέπει να τα γνωρίζει και όλος ο λαός της Αττικής, όχι μόνο της Δυτικής Αθήνας. Αυτή τη φορά έχουμε ένα συνειδητό έγκλημα. Δηλαδή. Γιατί έχουμε επιδημιολογικές μελέτες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι οποίες αυτές οι επιδημιολογικές μελέτες λένε ότι η ολόκληρη περιοχή ζει πάνω σε μια καρκινογόνα βόμβα. Οι θάνατοι από νεοπλασίες είναι κατά 26,5% αυξημένοι τα τελευταία χρόνια σε σχέση με όλη την υπόλοιπη περιφέρεια Αττικής και μάλιστα οι επιστήμονες με μελέτες που έχουν γίνει από το 2017 μέχρι και πριν την πανδημία επιβεβαιώνουν ότι το έδαφος πάνω στο οποίο αυξάνεται αυτή η τεράστια αύξηση των νεοπλασιών, δηλαδή των καρκίνων, είναι η χωματερή των Ανουλιώσεων και Φυλής. Και αυτή τη στιγμή, ενώ υπάρχει αυτό, το ξέρουμε, το είδαμε, το έχουν επιβεβαιώσει οι επιστήμονες, αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω στη χωματερή που όλοι γνωρίζουμε που βρίσκεται, θα κατασκευαστεί, ακούστε μόνο ένα στοιχείο, θα κατασκευαστεί ένα φράγμα, σαν τα φράγματα αυτά που βλέπουμε στις τηλεοράσεις τέτοιων διαστάσεων, δηλαδή 1,5 χιλιόμετρο μήκος, για ακρίβεια 1535 μέτρα μήκος, ύψος 20 μέτρα, για να έχετε μια, οι ακροατές μας παρακολουθούν για να γνωρίζουν γιατί μιλάμε, θα χρειαστούν 36.000 δρομολόγια τριαξονικών φορτηγών για να μεταφέρουν υλικά. Λοιπόν, αυτό το φράγμα θα κατασκευαστεί έτσι ώστε πάνω στα ήδη υπάρχοντα σκουπίδια θα φτιαχτεί μια τεράστια λίμνη πάνω στα ήδη υπάρχοντα σκουπίδια για να φορτωθούν άλλα τόσα σκουπίδια. Αυτό είναι το περιβόητο πάνω σήκωμα που λένε. Δηλαδή, σκουπίδι πάνω στο σκουπίδι. Θα θάψουν τα σκουπίδια πάνω στα σκουπίδια. Καταλαβαίνετε γιατί έγκλημα μιλάμε. Λοιπόν, αυτό φυσικά όλοι καταλαβαίνουμε εκτός από την εκπομπή σας και άλλους δημοσιογράφους που τιμούν το λειτουργήμά τους. Αυτό έχει εξαφανιστεί από οπουδήποτε. Αυτό το έγκλημα. Πραγματικά, ναι, δεν είναι συγκεκριμένα πράγματα, ειδικά στα πανελλαδική εμβέλεια μέσα ενημέρωση. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, αυτό το έγκλημα. Και βέβαια το καλοκαίρι, όταν φυσάει νοτιά. Το γράψω, έχει εξαφανιστεί αυτό το έγκλημα, ναι. Και όταν φυσάει νοτιά, φτάνει στην Πετρούπολη η μυρωδιά, έτσι. Δεν είναι απλά. Κλείνεται ο κόσμος μέσα, σαν τα ποντίκια κλείνονται. Γιατί μυρίζει. Μα μην συζητάμε. Εδώ τώρα, εν μέσω πανδημίας. Πέρυσι, μέσα στην πανδημία, όπως και φέτος θα το έχουμε, τώρα που θα ανοίξει λίγο ο καιρός και οι περισσότεροι άνεμοι που φυσούν είναι βόρειοι άνεμοι, πάλι θα έχουμε αυτό το ζήτημα. Θα θέλουμε να βγούμε να πάρουμε λίγο μια ανάσα και δεν θα μπορούμε να ανοίξουμε τις μπαλκονόπορτες μας, δεν θα μπορούμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο να βγούμε μια βόλτα όταν θα ξεκινήσει πάλι αυτή η μπόχα. Λοιπόν, φανταστείτε για τι πράγμα μιλάμε τώρα που θα ξεκινήσει από του χρόνου, για παράδειγμα, που θα ξεκινήσει να φουσκώνει αυτός ο μεγάλος όγκος απορριμμάτων προς τα πάνω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε το θάψιμο των σκουπιδιών προς τα πάνω. Δηλαδή θα αρχίσουμε να τραβάμε την ανηφόρα. Αυτό όλο. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα που συμβαίνουν, για να μην συζητήσουμε ότι
μέσα στο σχεδιασμό είναι στη συγκεκριμένη περιοχή να έρθει το μεγαλύτερο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων, ένα εργοστάσιο καύσης, να παραμείνει ο μοναδικός σε όλη την Ελλάδα που υπάρχει από τεφρωτήρας μολυσματικών. Δηλαδή, φανταστείτε ότι υπάρχει ο μοναδικός σε όλη την Ελλάδα από τεφρωτήρας, όπου έρχονται από 1.800 σημεία από όλη την Ελλάδα τα μολυσματικά απορρίμματα και αποτεφρώνονται στην ΟΕΔΑ Φιλής. Λοιπόν, αυτά θα συνεχίσουν να υπάρχουν και θα έρθει και ένα ακόμα εργοστάσιο, το οποίο υποτίθεται θα βαφτιστεί ότι είναι εργοστάσιο για το κεντρικό τομέα Αθηνών, το οποίο θα έρθει και αυτό στην περιοχή. Και μια αντίστοιχη διαδικασία απέναντι στο απέναντι βουνό, στο σχιστό. Δηλαδή για τη Δυτική Αθήνα μιλάμε για μια προγραφή των κατοίκων της Δυτικής Αθήνας. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό το πράγμα, πρέπει να το αναδείξουμε και πρέπει να ζητήσουμε επιτέλους μια διαχείριση των απορριμμάτων προς όφελος του λαού, προς όφελος του περιβάλλοντος, προς όφελος της υγείας μας. Δεν είναι δυνατόν να μας κοροϊδεύουν. Εδώ έφτασε ο άνθρωπος στον Άρη, στον κόκκινο πλανήτη, κόβει βόλτες. Εμείς δεν μπορούμε να λύσουμε το θέμα των απορριμμάτων. Είναι δυνατόν να μην μπορεί να. Η μοναδική λύση που υπάρχει για τα απορρίμματα είναι να έρχονται όλα και να θάβονται σαν ηλιόσια. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή. Η εμπειρία από τις άλλες χώρες δείχνει άλλα πράγματα. Άρα, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, δεν θέλουν, κύριε Πρωτούλη. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με τα αντισταθμιστικά και όλα αυτά. Είναι πολύ μεγάλα τα συμφέροντα. Αυτό έχει υποθεί πάρα πολλές φορές. Είναι πάρα πολύ μεγάλα τα συμφέροντα. Μην συζητήσουμε τώρα για την ανακύκλωση. Όλοι σε τούτη τη χώρα ζούμε. Μόνο τον τελευταίο χρόνο να σας πω για αυτό το θέμα, πήραν φωτιά ως εκ διαμαγείας. Πήραν φωτιά 14 εργοστάσια ανακύκλωσης. Στον Ασπρόπυργο το τελευταίο πήρε πριν λίγους μήνες. Αυτοί που μιλάνε τώρα για την ανακύκλωση και βλέπετε διάφορες φιέστες, διάφορα διαφημιστικά, διάφορα σημεία μέσα στην πόλη για τα ανακυκλώσιμα ήδη. Πού πάνε αυτά, 14 εργοστάσια πήραν φωτιά. Πού πάνε αυτά τα ανακυκλώσιμα. Να σας πω εγώ πού πάνε. Πάνε στη Φυλή και θάβονται. Μάλιστα. Από τους μπλε, πράσινους, κόκκινους, πορτοκαλί και πολύχρωμους κάδους μαζεύονται όλα και πάνε στη Φυλή και θάβονται. Αυτή είναι η ανακύκλωση που γίνεται. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Μιλάμε για ένα πάρτι εκατομμυρίων των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στο ζήτημα των απορριμμάτων. Αυτοί είναι που καθορίζουν και όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτοί είναι που έχουν τη βασική ευθύνη και οι κυβερνήσεις φυσικά που τους κάνουν όλα τα χατήρια, οι κυβερνήσεις που τους στηρίζουν με νύχια και με δόντια. Και κρατάνε αυτή την άθλια κατάσταση που κρατάνε σε μια ολόκληρη περιοχή. Και όλα αυτά που ακούγονται και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και θα κλείσει το 25 και θα κλείσει το 15 και θα κλείσει το. Και δεν θα κλείσει ποτέ τελικά. Γιατί έχω ακούσει πάρα πολλές φορές ότι θα κλείσει και θα κλείσει και θα κλείσει και θα γίνει πάρκο και θα το έχουν οι κάτοικοι και θα το επιστρέψουν με μορφή ενός τεράστιου πάρκου και δραστηριότητες. Και μόνο αυτό δεν γίνεται τελικά και δεν πρόκειται να γίνει. Είναι μέχρι να αποσπαστεί η ψήφος ορισμένων που ταλαντεύονται και έχουν αυταπάτες ή τέλος πάντων είναι και ορισμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι άσχετα που ανήκουν καλών προθέσεων σε σχέση με το ζήτημα των απορριμμάτων με την έννοια ότι είναι κάτοικοι της περιοχής και σου λέει πώς θα βγω να ξαναδικρύσω εγώ το γειτονά μου ξέροντας ότι πήγα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ψήφισα να παραμείνουν τα σκουπίδια πάλι στην περιοχή εδώ πέρα και με αυτόν τον άθλιο τρόπο. Και δίνουν ένα επιχείρημα για να έχουν να λένε και αυτοί οι ταλέποροι στους γείτονές τους. Δηλαδή να λένε ότι να, εγώ μεν ψήφισα την παραμονή των σκουπιδιών και την επέκταση κομματέρης, αλλά μου υποσχέθηκαν ότι το 2025 θα κλείσει. Να σου πω την πρώτη φορά που υπήρξε μια τέτοια μεγάλη απάτη, πολιτική απάτη, απέναντι στους κατοίκους της περιοχής, ήταν το 1996. Τότε ήμασταν μικρά παιδιά. Λοιπόν, το 1996 λοιπόν, ακυρώθηκε ολότελα ένα σχεδιασμός που είχε φτιαχτεί σε άλλη περίοδο, σε άλλη εποχή. Για τη διαχείριση των απορριμμάτων και μέσα στο σχεδιασμό ήταν πράγματι να κλείσει η χωματερή της Φυλής. Τότε λέγανε ότι είναι έτοιμος ο σχεδιασμός, όπου να είναι θα κλείσει κτλ. Και λέγανε ότι δεν προλάβαμε, δεν προκάναμε. Άρα να μεταθέσουμε λίγο το 96, να πάμε σε 5 χρόνια ακόμα και να κλείσει το 2001. Λοιπόν, πέρασαν τα 5 χρόνια. Μετά το 2001 λέγανε μα θα γίνει η Ολυμπιακή πόλη, θα γίνουν τα Νολιώσια και το Μενίδη. Δεν μπορεί να υπάρχουν τα σκουπίδια. Άλλα 5 χρόνια επέκταση να πάμε στο 2005. Μετά το 2005 πήγαμε στο 2010. Μετά το 2010 πήγαμε στο 2014. Θυμάστε, ανέβηκε η κυρία Δούρου όταν ορκίστηκε πρώτη φορά περιφερειάρχης, ενώ είχε υποσχεθεί θα κλείσει τα σκουπίδια. Ορκίστηκε στα Νολιώσια, στο κλειστό γυμναστήριο της Δροσούπολης, ορκίστηκε περιφερειάρχης. Λέγοντας ότι μέσα στην επόμενη πενταετία
τα σκουπίδια θα φύγουν από εδώ πέρα και η χωματερή θα κλείσει και θα κάνουμε ανακύκλωση όλα αυτά που λέμε και οι υπόλοιποι. Ήρθε το 2019 τον Αύγουστο και με κεντρική συμφωνία της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ σε τοπικό διοικητικό επίπεδο της κυρίας Δούρου με τον κύριο Πατούλη. Θυμίζουμε ότι ήταν νεκρός χρόνος τον Αύγουστο του 2019. Δεν υπήρχε Περιφερειακό Συμβούλιο, είχαν γίνει εκλογές, αλλά δεν είχε ορκιστεί ακόμα το καινούργιο Περιφερειακό Συμβούλιο που ορκίστηκε το Σεπτέμβριο. Μεταξύ των δύο έγινε μια συμφωνία και τον Αύγουστο του 2019 επεκτάθηκε ξανά η χωματερή. Ερχόμαστε δύο χρόνια τώρα μετά, που μάλιστα θα υπήρχε σχεδιασμός για να κλείσει, για να επεκταθεί μέχρι το 2025. Λοιπόν, το δισεξαμαρτήν ούκαν δροσοφού. Πολύ περισσότερο που εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ρίξη. Έχουμε να κάνουμε με πολλές φορές μια πολιτική απάτη που γίνεται απέναντι στην κυβέρνηση. Έτσι κι αλλιώς έχουν αποφασίσει ότι αυτές οι περιοχές είναι η πίσω αυλή. Και ότι ρυπαίνει και όλες οι οχλούσες δραστηριότητες. Έχουν αποφασίσει ότι είναι η πίσω αυλή. Το θέμα είναι όμως. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ναι, γιατί και άλλες δραστηριότητες. Παράδειγμα, όταν κάναμε ως λαϊκή συσπήρωση και οι εκλεγμένοι της ευρύτερης περιοχής, Δυτικής Αθήνας, Δυτικής Αττικής, με τη λαϊκή συσπήρωση, πήγαμε και καταθέσαμε μία μήνυση κατά παντός υπευθύνου για αυτή την κατάσταση που συμβαίνει στη Δυτική Αττική, τώρα εν μέσω πανδημία. Ναι. Στον Άριο Πάγο και παρουσία του Εισαγγελέα Περιβάλλοντος. Ψάχνοντας όλα τα χαρτιά για να καταθέσουμε ένα ογκώδη φάκελο, είδαμε το αιτιολογικό που χρησιμοποιούσαν διαχρονικά σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που σας είπα για να έρχονται τα σκουπίδια ξανά στη Δυτική Αθήνα. Ξέρετε ποιο είναι το αιτιολογικό? Άμα σας το πω, είναι προσβλητικό απέναντι στους κατοίκους και σε όλους μας. Το αιτιολογικό είναι ότι δεν θα αλλάξει το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων. Δηλαδή, πρακτικά, ότι οι κάτοικοι εδώ πέρα έχουν συνηθίσει να ζουν με τα σκουπίδια, άρα δεν χρειάζεται να το πάμε κάπου αλλού. Θα τα φέρουμε εδώ πέρα, που δεν θα αλλάξει σε τίποτα το βιωτικό επίπεδο των κατοίκων και η συμπεριφορά τους, η παρουσία των σκουπιδιών. Δεν θα αλλάξει σε τίποτα η συνήθεια της ζωής τους. Δηλαδή, έχουν συνηθίσει να βλέπουν τα απορριμματοφόρα περνάνε έξω από την πόρτα τους, έχουν συνηθίσει την πόχα το καλοκαίρι που συζητάγαμε, ότι έχουν συμβιβαστεί με αυτή την κατάσταση όπου οι άνθρωποι τους τους βλέπουν να νοσούν και να πεθαίνουν από τον καρκίνο. Αυτό είναι που μας είπαν. Αυτό είναι το αιτιολογικό που καταθέτουν όλες οι κυβερνήσεις και όλες οι περιφερειακές αρχές και όλοι οι δημοτικοί άρχοντες της περιοχής, ο ένας μετά τον άλλον, για να επιλεχθεί ξανά ο ίδιος χώρος. Είναι τρομερό, μόνο και να το σκεφτεί κάποιος. Λοιπόν, είναι στο χέρι των κατοίκων και όλων μας να δείξουμε ότι εδώ πέρα δεν έχουμε μάθει να είμαστε κάτοικοι δεύτερης κατηγορίας. Περισσότεροι είμαστε εργαζόμενοι, άνθρωποι των λαϊκών στρωμάτων. Έχουμε όνειρα για τα παιδιά μας, για εμάς τους ίδιους και στο κάτω-κάτω της γραφής μπορούμε να ζήσουμε πολύ καλύτερα. Δηλαδή, και αν κάποιος, ας πούμε, είναι μεροκαματιάρης, πρέπει να ανεχτεί όλη αυτή την κατάσταση και στο τέλος να πεθάνει και από καρκίνο. Αυτό μας λένε. Αυτό είναι. Δηλαδή, να έχει τη φτώχεια του, την ανεργία του κτλ. Να ζει και με στο σκουπίδι. Είναι επομένως ταξικό το ζήτημα, όσο και να ενοχλεί κάποιος όταν χρησιμοποιούμε αυτή την έκφραση, και η χωροθέτηση των απορριμμάτων και η επιλογή πώς θα γίνει η διαχείριση των απορριμμάτων είναι καθαρά ταξική. Οι επιλογές των χώρων δεν γίνονται με επιστημονικά κριτήρια. Οι επιλογές των χώρων γίνονται με κριτήρια που μένουν φτωχοί, λαϊκοί άνθρωποι. Που δεν θα αντιδράσουν, φτωχοί, δεν θα αντιδράσουν. Που δεν θα αντιδράσουν. Δεν έχουν προσβάσεις στην εξουσία. Βέβαια. Και επειδή υπάρχει και όλη αυτή η διαδικασία των περιβόητων αντισταθμιστικών, δηλαδή διαφόρων ποσών, τα οποία έρχονται πάνω και κάτω από το. Μα μήπως και πηγαίνουν και αυτά στον κόσμο? Μα μήπως επιστρέφουν και αυτά στον κόσμο? Όχι, πού να επιστρέφουν αυτά στον κόσμο? Αυτά πηγαίνουν σε τσέπες συγκεκριμένων. Δεν επιστρέφουν στον κόσμο. Αυτά πηγαίνουν σε τσέπες επιχειρηματικών ομίλων που διασπαθίζουν και ξεκοκαλίζουν με διάφορα προγράμματα. Αν βάλουμε όλα αυτά τα εκατομμύρια των αντισταθμιστικών που έχουν δοθεί για την περιοχή, θα έπρεπε τα άνω λιώσια να είναι Μονακό. Βέβαια. Ναι. Πρέπει να είναι Μονακό αν επιστρέφανε, δηλαδή αν αυτά γίνονταν κέντρα υγείας. Εδώ δεν έχουμε ένα νοσοκομείο. Φεύγουν όλοι και πάνε στο Θριάσιο. Ναι. Δεν υπάρχει ένα κέντρο υγείας στελεχωμένο σε ολόκληρη περιοχή εν μέσω πανδημίας. Τα σχολεία είναι στο μαύρο χάλι, οι δρόμοι, οι υποδομές, αντιπλημμυρικά έργα. Στην πρώτη βροχή ο κόσμος πνίγεται, στην πρώτη πυρκαγιά καίγεται. Στον πρώτο σεισμό οι άνθρωποι δεν ξέρουν πού την κεφαλή κλείνουν. Τι συζητάμε τώρα? Πριν από δύο-τρία. Τα αντισταθμιστικά δίνονταν ακριβώς για αυτό το λόγο. Δίνονταν για να κλείνουν στόματα.
μην ανοίξουμε τώρα μια ολόκληρη κουβέντα. Μάλιστα, εμείς και για να το διασκεδάσουμε και λίγο, και στο Περιφερειακό Συμβούλιο το έχουμε πει, ότι ήμασταν η περιοχή που, αν κράταγε λίγο ακόμα αυτή η ιστορία με τα αντιστατιστικά, μπορεί να βγάζαμε και τις περισσότερες ομάδες στο Champions League από την περιοχή. Ναι, θυμάστε όλοι, παράγοντες, παραπαράγοντες, ομάδες που παίζανε τρίτη εθνική στα τοπικά, που ξαφνικά εκτοξεύονταν και παίζανε στην πρώτη κατηγορία. Ομάδες μπάσκετ κτλ. Φιέστες με μεγάλα ονόματα που σε κάθε πανηγύρι ανέβαιναν πάνω στην περιοχή. Ιστορίες ένα είχαμε να λέγαμε εδώ πέρα. Και την ίδια στιγμή που γίνονταν ένα πάρτι εκατομμυρίων, κάτω από την ανάγκη φτωχών ανθρώπων για ένα μεροκάματο, κλείναμε και με κανένα στόμα. Με τα επιμέρους προγράμματα, τα εξάμηνα, τα οχτάμηνα. Λοιπόν, άνθρωποι που είχαν πραγματικά ανάγκη για το μεροκάματο, λοιπόν, και τους είχαν και υποχρέωση. Με σκορό τρόπο για να κρατάνε όμοιρους ανθρώπους που δεν έπρεπε να τους έχουν και το δικαίωμα στην εργασία. Και το δικαίωμα στην εργασία το έκαναν ρουσφέτη με τα εξάμηνα, τα οχτάμηνα και με διάφορους άλλους τρόπους. Και ήταν και υποχρεωμένοι στο τέλος οι άνθρωποι στις τοπικές αρχές που δεν έκαναν τίποτα για τυχοματερή ποτέ. Και όταν έβαζε η λαϊκή συσπήρωση κάθε φορά ότι αυτοί οι άνθρωποι που δούλεψαν, έστω που μπήκαν με αυτόν τον τρόπο, ότι πρέπει να μείνουν στη δουλειά, να μην απολυθούν και να σταματήσει επιπλέον αυτή η ομοιρία, βγαίναν και κουνάγαν και το δάχτυλο κιόλας. Ότι εμείς θέλουμε να τους κάνουμε όλους δημόσιους υπάλληλους. Οι ίδιοι που εκμεταλλεύονταν αυτόν τον κόσμο, οι ίδιοι που τον είχαν ένα εξάμηνο και για να τους έχει και υποχρέωση, μετά όταν ζητούσε αυτός ο άνθρωπος να μείνει στη δουλειά και να μην φύγει, του λέγανε ότι θες να γίνεις δημόσιος υπάλληλος και άλλα τέτοια. Μα θυμάμαι πριν από 2-3 χρόνια που ήταν πάλι έτσι. Τον είδατε τον Μπανάη, είναι γνωστά σε τούτον εδώ το τόπο. Ξέρετε, μεγάλο θέμα. Είχα καλεσμένους εκείνη την εποχή, εκείνη την περίοδο, εκείνες τις ημέρες, ας πούμε, στο ραδιόφωνο που εργαζόμουν τότε. Και έλεγα, μα καλά ρε παιδιά, αυτός ψήφισε να μην είχε ματέρημα, ήταν δήμαρχος, έλεγε αυτά, ας πούμε. Και ήταν όλοι με απορία, μου λέγανε, ξέρω τι να σου πω, ρώτησέ τον Άρα Γιώργο, τι να σου πω. Δηλαδή είναι απίστευτα πράγματα αυτά. Αυτά συνεχίζονται, μη σας παραξενεύουν. Εγώ μπροστά μου τώρα έχω, επειδή βγήκε πριν λίγες μέρες, έχω την ανακοίνωση της οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία λέει να φύγει η κομματερή. Και το 2019 που σας λέω, αυτοί που ψήφισαν από κοινού να μείνει η κομματερή είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Οι ίδιοι άνθρωποι που υπογράφουν την ανακοίνωση, οι ίδιοι άνθρωποι τώρα λένε, εντάξει, αυτά είναι ένα ζήτημα που δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, πρέπει να στυλιτεύονται, δηλαδή η ανοιχτή πολιτική απάτη απέναντι στους εργαζόμενους, απέναντι στους κατοίκους της περιοχής, δεν μπορεί να συνεχίζεται και πρέπει να πληρώνονται με το ίδιο νόμισμα. Δηλαδή, πρέπει να καταψηφίζονται και πρέπει να αναδεικνύονται εκείνες οι πολιτικές δυνάμεις που μια συνέπεια παλεύουν συνολικά για τα δικαιώματα των εργαζόμενων της περιοχής και για το ζήτημα της υγείας τους και το περιβάλλον. Και μην θεωρούμε ότι η Λαϊκή Συσπήρωση, συνολικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, είναι από τα κόμματα που μια μεγάλη συνέπεια, την οποία την αναγνωρίζει κάθε άνθρωπος καλής θέλησης, έχουν αναδείξει αυτά τα ζητήματα και συνεχίζουν τον αγώνα. Έχει έρθει η ώρα πολύ περισσότερη. Μα, να σας πω κάτι. Έξω και πέρα. Εγώ, να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Εγώ λέω έξω και πέρα από κόμματα. Έτσι. Αυτή η κουβέντα που κάνουμε σήμερα και λέμε για δημάρχους που ψήφισαν υπέρ και λένε στον κόσμο ψέματα. Ψηφίστε μας, γιατί ψέματα είναι. Όταν ψηφίζεις υπέρ και υπάρχει υπογραφή σου και μετά πηγαίνεις και λες ψηφίστε μας, διώξω τη χωματερή, είναι ένα ψέμα. Αυτό που λέμε για τον καρκίνο έχει κομματική βάση, είναι απλά λογική. Και πέρα δηλαδή από τα κόμματα να το δούμε. Είναι απλή λογική. Δεν αφήνει κανέναν ανεπηρεαστό καρκίνος. Ωστόσο όμως, κοιτάξτε να δείτε, δεν έχουν όλοι συμφέρον από τη συνέχιση αυτής της κατάστασης. Υπάρχουν ορισμένοι που ρυψοκινδυνεύουν να βάλουν σε κίνδυνο τη ζωή στη δική τους και των παιδιών τους, αλλά μπροστά στο συμφέρον το κάνουν. Δηλαδή ποιο συμφέρον, διαχειρίζονται εκατομμύρια. Ή έχουν πρόσβαση στη διαχείριση των εκατομμύριων. Ή έχουν συμφέρον στη συγκεκριμένη διαχείριση των εκατομμύριων. Η μεγάλη πλειοψηφία όμως των εργαζομένων της περιοχής δεν έχει τέτοιο συμφέρον. Μεγάλη πλειοψηφία το πολύ πολύ μέσα από τη διαχείριση των απορριμμάτων να βγάζει ένα μεροκάματο του τρόμου. Δεν έχει κανένα άλλο συμφέρον. Μα και είναι και αυτό που είπατε πριν, ότι θα έπρεπε να ήταν μονακό. Δεν βλέπει και πίσω κάτι ο κάτοικος. Ακούστε αυτό το στοιχείο. Κάθε χρόνο ανεβαίνουν και σάβονται στο κομματερί πάνω από 1 εκατομμύριο τόνοι απορριμμάτων.
Λοιπόν, μιλάμε για εκατομμύρια που βγάζουν, γι' αυτό βγαίνουν και λένε ότι το σκουπίδι είναι χρυσός. Για λίγους είναι χρυσός. Για τους περισσότερους είναι καρκίνος. Αλλά αυτοί οι λίγοι προσπαθούν να διαμορφώσουν και άποψη και στους υπόλοιπους, οι οποίοι δεν έχουν κανένα συμφέρον, γιατί έχουν την οικονομική δύναμη και κατά συνέπεια έχουν και την εξουσία στα χέρια τους. Θα το πούμε και αυτό. Έχουν και την εξουσία να ανεβοκατεβάζουν και κυβερνήσεις. Αυτοί οι λίγοι. Λοιπόν, έχουν όνομα, όσο και να μην αρέσει, είναι οι καπιταλιστές οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην περιοχή, στη διαχείριση των απορριμμάτων της περιοχής. Μιλάμε για πολύ μεγάλα μονοπόλια και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες διακλαδώνονται και στον χώρο των κατασκευών και στον χώρο της ενέργειας και στο χρηματοπιστωτικό χώρο και οπουδήποτε αλλού. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ζήτημα. Εμείς τι δουλειά έχουμε να στηρίξουμε τα συμφέροντα αυτών των λίγων που θα βρίζουν πραγματικά από το σκουπίδι? Εμείς πρέπει να αναντιωθούμε απέναντι σε αυτή την πολιτική. Αυτοί στο κάτω-κάτω της γραφής είναι που δεν αφήνουν κιόλας να εφαρμοστεί αυτό που όλοι έχουμε δει με τα μάτια μας. Άλλοι σε άλλες χώρες το έχουν δει, άλλοι το έχουν διαβάσει στη βιβλιογραφία, άλλοι το έχουν δει στην τηλεόραση. Ότι μπορεί να υπάρξει σωστός τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων υπέρ του περιβάλλοντος και υπέρ της υγείας, με την ανακύκλωση στην πηγή. Αυτοί δεν το αφήνουν. Δεν το αφήνουν γιατί τους είναι πιο συμφέρον, πιο προσοδοφόρο τους είναι να θάβονται τα απορρίμματα στην κοιλή. Θα το αναδείξουμε και δεν θα σταματήσουμε. Τα ανακυκλώσιμα είναι και αυτά εμπορεύματα. Μπορεί να υπάρχει ανακύκλωση του γυαλιού, η ανακύκλωση του χαρτιού, η ανακύκλωση του μετάλλου, αλλά και αυτό είναι ανακυκλώσιμο εμπόρευμα. Στο σύστημα που ζούμε, επειδή ακριβώς αυτό το εμπόρευμα δεν βρίσκουν αγορές για να απορροφηθούν, δεν τους είναι συμφέρον. Γιατί έτσι λειτουργούν σε αυτό το σύστημα που ζούμε. Και με τον εμπορικό πόλεμο που έχουν και με άλλες μεγάλες χώρες όπως η Κίνα, που απορροφούσαν ένα μεγάλο κομμάτι των ανακυκλώσιμων εμπορευμάτων, έχουν κλείσει και αυτές οι αγορές. Και άρα σου λέει, τι είναι το πιο συμφέρον αυτή τη στιγμή να κάνω? Είναι είτε να τα καίω και να βγάζω επίσης εξίσου καρκίνο, είτε να τα θάβω. Δεν θα το αφήσουμε το θέμα, κύριε Πρωτούλη. Όσο συνεχίζεται αυτό το έγκλημα, το παρακολουθούμε και αναδεικνύουμε το θέμα. Δεν θα το αφήσουμε, γιατί αφορά την υγεία μας, αφορά όλη την Αττική και προς Θεού δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι πίσω αυλή όλες αυτές οι περιοχές. Είτε είναι Λιώσια, είτε είναι Ασπρόπυργος, όλες οι οχλούσες και όσες εταιρείες ρυπαίνουν είναι εκεί. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε αυτό το έγκλημα να συνεχίζεται και θα συνεχίσουμε. Από τη μελέτη που έχουμε μπροστά μας, μόνο ένα στοιχείο. Όλοι γνωρίζουν ή έχουν ακούσει για την κατάσταση που δημιουργούσε το χρώμιο στα Ινόφυτα. Ναι. Λοιπόν, με τιμές πάνω από το κανονικό. Για την δική μας την περιοχή, στις γεωτρήσεις που έχουν κάνει στα υπόγεια ύδατα, ναι, το χρώμιο είναι 1.320 φορές παραπάνω από το κανονικό. Μάλιστα. Όχι για να μην απορούμε μετά, γιατί κάποιες περιοχές με τον καρκίνο και όλα αυτά. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν, αυτό πολύ. Δεν μπορεί να αφήσει κανέναν να κοιμάται ήσυχος όσο δεν δυναμώσει ο αγώνας και πάλι των εργαζόμενων σε όλες τις περιοχές, όλου του λαού της περιοχής, για να μπορέσουμε επιτέλους να ζήσουμε ανθρώπινα. Κύριε Πρωτούλη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία και για τα στοιχεία που μας δώσατε. Θα συνεχίσουμε όμως αυτό το θέμα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Επίσης, γεια σας.